Είμαστε στη σελίδα 305, στο κεφάλαιο Ιωταζήτα 17 και στο εδάφιο 7. Σελίδα λοιπόν 350, Ιωταζήτα κεφάλαιο 7 εδάφιο. Μετά δε την άση μέρας, εξηράνθη ο χήμαρος, επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης. Και ήρθε εν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς είπαγε η Σαρεφτά της Σιδώνος και κάθισον εκεί, είδου προσέταξα εκεί γυναίκα Χήρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς πήγαινε η Σαρεφτά και ως ήλθεν εις την πύλην της πόλεως, ιδού εκεί γυνή Χήρα συνάγουσα ξυλάρια και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη παρακαλώ ο λίγον είδωρε να γείω δια να πείω. Και ενώ πήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη παρακαλώ κομμάτιον άρτου εν τη χειρί σου. Ιδέ είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνον μία χεριάν αλεύρου εις το πιθάριον και ο λίγον έλαιον εις το ρογίον. Και ιδού συνάγω δύο ξυλάρια, δια να υπάγω και να κάμω αυτό δια με αυτήν και δια των ιών μου και να φάγομεν αυτό και να ποθάνομεν. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μίαν μικράν πίταν και φέρε εις εμέ και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια των ιών σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ουδέ το ορογίον του αλέου θέλει ελαττωθεί. Έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Η δε πήγε και έκαμε κατά τον λόγον του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Το πιθάριον του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ορογίον του ελαίου ηλατώθη, κατά τον λόγον του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ηρώστησεν ιός της γυναικός του, της κυρίας του οίκου και η αρρωστία αυτού ήταν δυνατή σφόδρα έως σου δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Και είπεν προς τον Ηλία, τι έχεις με τεμού άνθρωπε το Θεού, ήρθες προς εμέ δια να φέρεις εις ενθύμηση τας ανομίας μου και να θανατώσεις τον ιόν μου. Ο δε είπε προς αυτήν, δώσ' μη τον ιόν σου. Και έλαβεν αυτό εκ του κόλπου αυτής και ανεβίβασιν αυτόν εις το υπερόν όπου αυτό σε κάθητο και πλαγίασιν αυτόν επί την κλίνην αυτού. Και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν και εις την χείραν παρά την οποίαν εγώ παρικώ ώστε να θανατώσεις τον ιόν αυτής. Και εξυπλώθη τρεις επί το πεδάριον και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, Κύριε Θεέ μας επανέλθει δέομαι η ψυχή του πεδαρίου τούτο εντός αυτού. Και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ηλία και επανήλθεν η ψυχή του πεδαρίου εντός αυτού και ανέζησε. Και έλαβεν ο Ηλίας το πεδάριον και κατεβίβασεν αυτό από του υπερώου εις τον οίκον και έδωκεν αυτό εις τη μητέρα αυτού. Και είπεν ο Ηλίας, βλέπε, ζει ο υιός σου. Και είπε η γυνή προς τον Ηλίαν, τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια. Αμήν. Οι 10 φυλές λοιπόν του λαού Ισραήλ έχουν φτάσει σε ακραίες καταστάσεις ανομίας, όπου πάσα ανομία είναι αμαρτία, αδικίας, όπου πάσα αδικία είναι αμαρτία, και όχι μόνο αυτό, αλλά και βασιλιάς πια ο Αχάβ, με βασίλισσα την Ιεζάβελ, η οποία έγινε παροιμία, είναι παροιμία μέσα στην Αγία Γραφή για την ασέβειά της, για την ανομία της και για τις παραβάσεις της. Όμως ο Θεός, καθώς είναι βεβαιωμένο από το Λόγο Του, εκεί που επερίσευσε η αμαρτία, εκεί περισσεύει χάρις του Θεού, απέστειλε τον δυνατότερο πιθανόν προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ηλία, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος των ωραίων, αλλά όμως ήταν τόσο κοντά στο Θεό και ο Θεός τόσο κοντά σε Αυτόν, που η συνεργασία Θεού και η Ηλία ήταν απρόσκοπτη, συνεχόμενη και ένδοξη. Και ο Ηλίας ήταν κατά πάντα υπάκουος στο Λόγο του Θεού, αλλά και ο Θεός ήταν πάντοτε δυνατός στη ζωή του Ηλία.
Και έτσι λοιπόν με τον Ηλία τον προφήτη αποφάσισε ο Θεός να επέμβει στο λαό Ισραήλ, να τους μεταπίσει και να τους αποδείξει ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός και όποιος επιστρέψει σε Αυτόν σώζεται. Πράγματι έδωσε εντολή στον Ηλία και του είπε στάσου μπροστά στο βασιλιά Αχάβ, δεν ήταν εύκολο, και πες του ότι μόνο με το δικό μου λόγο ο ουρανός θα βρέξει. Και έφυγε. Και κατά το λόγο του Ηλία, που ήταν λόγος Κυρίου, προφητικός λόγος Θεού, πραγματικά εκλείστη ο ουρανός 3 χρόνια και 6 μήνες. Φοβερό χρονικό διάστημα, γιατί μετά από 1 χρόνο ανομβρία αρχίζει η πείνα στις περιοχές αυτές, αλλά και σε όλες τις περιοχές. Ο Θεός όμως, μπροστά στο μεγάλο κακό που αποφάσισε να κάνει, όχι για ταλαιπωρία, ούτε για αφανισμό, αλλά εκπαιδευτική δοκιμασία και παιδεία, για εκπαίδευση, για να βοηθήσει το λαό Ισραήλ, τον οποίο αγαπάει, να επιστρέψει. Τον Ηλία όμως, και για τον Ηλία έχει ειδική μέρημνα. Έχει ετοιμάσει μία γυναίκα χείρα σασταρεπτά, όπου για όλα αυτά τα 3,5 χρόνια θα τον φροντίζει, θα τον τρέφει και θα τον περιποιείται. Όμως η γυναίκα αυτή πρέπει να φτάσει στα όρια της, στην τελευταία ημέρα ύπαρξής της, όπως συνηθίζει ο Θεός, για να επέμβει. Έχει ακόμη το ρογείο της λάδι, έχει ακόμη το πιθάρι της αλεύρι για αρκετές ημέρες. Ο Θεός όμως πρέπει και θέλει να επέμβει, και έτσι επεμβαίνει την τελευταία φυλακή της νυχτός, όταν πια η απελπισία είναι πλήρης και εκείνο που δεν μένει πια είναι άλλες φορές ο θάνατος και άλλες φορές το τίποτα. Από εδώ και πέρα τίποτα. Τότε επεμβαίνει ο Θεός σε ποιους, στους πιστούς ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ομολόγησε όταν περιπατούσε και κήρυτε επί της γης ότι «επαληθεία σας λέγω, πολλές χείρες ήσαν εν το Ισραήλ επί των ημερών του Ηλία, όταν κλείστηκε ο ουρανός για 3 χρόνια και 6 μήνες, όταν έγινε πείνα μεγάλη εφόλην την γην, αλλά τον Ηλία δεν τον έστειλα σε καμία από αυτές, παρά μόνο σε μία χείρα, στα Σαρεπτά της Σιδώνος, γιατί είναι γραμμένο ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδη αυτού». Δηλαδή καμία χείρα από τις φυλές του Ισραήλ δεν θα δέχονταν τον Ηλία. Γιατί για να δεχτείς τον προφήτη του Θεού, το λόγο του Θεού, και ο λόγος του Θεού να ενεργείται στη ζωή σου, γνωστόν είναι ότι ο λόγος του Θεού ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Πρέπει να έχεις πίστη. Άνευ πίστεως, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ευαρεστεί στον Θεό. Και ο Θεός έψαξε σε όλη τη γη να βρει μια γυναίκα απροστάτευτη, μόνη της, που να μην έχει ελπίδα από κανέναν άνθρωπο και σε κανέναν άνθρωπο, να μην περιμένει βοήθεια από πουθενά, και όχι μόνο αυτό, αλλά και να έχει και ένα μικρό παιδί, ώστε η αδυναμία της να είναι τελεία. Και αυτήν έκλεξε ο Θεός να αποστείλει προς διατήρηση ζωής τον Ηλία, αλλά δια του Ηλία και το λόγο του τον Άγιο. Γιατί ο Θεός διατηρεί το λόγο του μέσα από την ζωή των ανθρώπων. Εάν δεν υπήρχαν πιστοί άνθρωποι σήμερα να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, λόγος Θεού δεν θα υπήρχε. Ο λόγος του Θεού λοιπόν διατηρείται και διατηρήθη όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πάντοτε έβρισκε ο Θεός ανθρώπους εις διατήρηση του λόγου του και βεβαίως και εις διατήρηση της ζωής τους. Ο Θεός λοιπόν θέλει να διατηρήσει τον Ηλία μέσα στον, έχει θέσει το λόγο του τον αγαθό,
χωρίς την ταλαιπωρία της πείνας, αλλά με τον ονειδισμό και την απομόνωση του ανθρώπου του Θεού, με το σταυρό που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν. Και έψαξε να βρει προσεκτικά έναν άνθρωπο τον οποίο θα χρησιμοποιήσει εις διατήρηση ζωής του Ηλία και του Λόγου του, και βρήκε ψηλά απάνω στη Σιδώνα, στα Σαρεπτά της Σιδώνας, μία χείρα εντελώς αδύναμη, με ένα μικρό παιδάκι που όμως είχε για αρκετές μέρες λάδι και αλεύρι. Και έτσι, προκειμένου να φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για τη γυναίκα αυτή τη χείρα, ο Θεός διέταξε τον Ηλία να κρυφθεί πάνω στο χήμαρο Χερίθ που είναι απέναντι από τον Ιορδάνη, του οποίου το νερό πεινότανε, και εκεί να περιμένει να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αλλά για αρκετές μέρες, αλλά εκεί θα τον τρέφουν, δεν θα τον αφήσει μόνο του ο Θεός. Κόρακες που θεωρούνται και ακάθαρτα πτηνά. Κόρακες όπου θα το έφερναν και το πρωί και το απόγευμα, κρέας και ψωμί. Και ο Ηλίας με απόλυτη εμπιστοσύνη στα παράδοξα για την ανθρώπινη λογική λόγια και νοήματα του Θεού υπάκουσε. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων τους οποίους έχει εκλέξει ο Θεός. Πηγαίνουν μόνο εκεί που τους λέει ο Θεός, λένε μόνο αυτά που τους λέει ο Θεός και πράττουν μόνο αυτά που τους λέει ο Θεός. Και ως προς τον χρόνο μένουνε μέχρι να τους ξαναμιλήσει ο Θεός. Πράγματι λοιπόν, έμεινε εκεί ο Ηλίας, έπινε νερό από το χήμαρο Χερίθ και ετρέφετο από τους κόρακες που το έφερναν κατά το λόγο του Κυρίου 2 φορές την ημέρα ψωμί και κρέας. Πέρασαν λίγες μέρες, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για τη χείρα, την οποία δεν ανακάλυψε εκείνη τη στιγμή ο Θεός, αλλά προκαταβολής κόσμου, καθώς στον Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά τα πάντα στο Θεό είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Για τον Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Γνωρίζοντας λοιπόν τα απαρχής και τα του τέλους, είχε προγνωρίσει τη χείρα αυτή στα Σαρεπτά της Σιδώνος και τώρα προετοίμασε τον κατάλληλο χρόνο. Όταν έφτασε λοιπόν ο κατάλληλος χρόνος που η χείρα και το παιδί της έφτασαν σε απόλυτα όρια επιβίωσης, τότε λέει στον Ηλία, σήκω τώρα και πήγαινε στα Σαρεπτά Σιδώνος, γιατί εκεί έχω διατάξει μία γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Έχει διατάξει. Η χείρα δεν ξέρει τίποτα. Αλλά ο Θεός έχει διατάξει την καρδιά της, δηλαδή έχει ετοιμάσει την καρδιά της να αποδεχθεί το Λόγο του Θεού. Έχει ετοιμάσει την καρδιά της να γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός αληθινός. Σ' όλα αυτά τα χρόνια ο Θεός την εκπαίδευε, την προετοίμαζε για τη συγκεκριμένη μέρα. Αυτή δεν το ξέρε, και προφανώς ούτε η Ηλίας το ξέρε, και προφανώς κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το ξέρει. Την προετοιμασία που κάνει ο Θεός στον κάθε έναν άνθρωπο, κανένας άλλος δεν την ξέρει εκτός από το Θεό. Και όσο πιο πιστός, αξιόπιστος είναι ο άνθρωπος στο Λόγο του Θεού, στην παρουσία του Θεού και αγαπάει το Θεό, τόσο πιο εκλεκτός και ένδοξος είναι ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός προετοιμάζει για τις συγκεκριμένες μέρες, για το συγκεκριμένο τόπο, χρόνο τόπο, για το συγκεκριμένο έργο, αλλά και για το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα συνεργαστεί με αυτόν. Είναι θαυμαστός ο Θεός.
Γι' αυτό ξέρουμε ότι τύχη στη ζωή του ανθρώπου δεν υπάρχει. Τα πάντα είναι κάτω από το οργανωμένο προκαταβολής σχέδιο, προκαταβολής κόσμου, σχέδιο του Θεού για τον κάθε έναν άνθρωπο. Προγραμματισμένο. Και δεν χαλάει το σχέδιο του Θεού παρά μόνο από τον ίδιο τον άνθρωπο, τον οποίον ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκλέγει και να απορρίπτει. Του χάρισε ένα μοναδικό δώρο, την απόλυτη ελευθερία βούλησης. Αλλά ταυτόχρονα προσδιόρισε για τον άνθρωπο και τη δυνατότητα της επιστροφής στον άνθρωπο. Να, το ίδιο πράγμα δεν είναι με τους αγγέλους. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, εις υπηρεσίαν αποστελόμενα, έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν κάποιο έργο που υπήρχε, για να καλύψουν το έργο που υπάρχει στα ουράνια, έχει φτιάξει τους αγγέλους και τους τοποθετεί. Οι άγγελοι δεν έχουν τη δυνατότητα της αμαρτίας και της μετάνοιας, γιατί είναι φτιαγμένοι για υπηρέτες, για δούλοι, προγραμματισμένοι να υπηρετούν. Και όπως φτιάχθηκαν απ' αρχής, έτσι θα είναι πάντοτε. Προγραμματισμένοι να ζουν στην παρουσία του Θεού, υπηρετώντας κατά τη διακονία του, θα τολμούσα να πω, ο καθένας, κατά την υπηρεσία του, στην παρουσία του Θεού, τη δόξα του Θεού. Ο άνθρωπος όμως δεν φτιάχτηκε έτσι. Γι' αυτό λέει η Γραφή, τον έφτιαξε για λίγο χρονικό διάστημα μικρότερο των αγγέλων, για να τον εκπαιδεύσει. Γι' αυτό και οι άγγελοι στην παρουσία του Θεού, οι αποστατήσαντες, χάθηκαν. Έγιναν δαιμόνια και ο αρχηγός τους, το χερούβ το επισκιάζουν, διάβολος, κατήγορος δηλαδή, και σατανάς ενάντιος. Με τους ανθρώπους όμως δεν είναι το ίδιο. Ο Θεός έφτιαξε τους ανθρώπους να είναι όμοιοι με Αυτόν. Αλλά όχι τους έφτιαξε να είναι, τους έφτιαξε να εκλέξουν αυτοί να είναι. Μέσα στην απόλυτη, στο μεγάλο της απόλυτης ελευθερίας βούλησης. Γι' αυτό ο άνθρωπος μπορεί να εκλέξει το Θεό, αλλά μπορεί και να τον απορρίψει. Και αν τον απορρίψει, μπορεί πάλι να τον εκλέξει. Και αν τον εκλέξει, μπορεί πάλι να τον απορρίψει. Εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί, όμως, εν τέλει, είναι ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε δεν εφίστη τον Υιόν του το μονογενή, αλλά τον έστειλε στη γη να γίνει κατάρα, επικατάρατος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αλλά ταυτόχρονα Άγιος, άμωμος, αναμάρτητος, ώστε να αποτελέσει το αρνίον το εσφαγμένο, ώστε, καθώς είναι γεγραμμένο, ανευχήσεως αίματος να μην υπάρχει άφεση αμαρτιών, να αποτελέσει το αρνίον το εσφαγμένο, όπου με το αίμα του το Άγιο να καθαρίζει τους ανθρώπους που το επιζητούν, που επιστρέφουν στο Θεό από πάσης αμαρτίας, δηλαδή να αγιάζει και να ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε από αιμορραγία πλήρη. Υπάρχει τελευταία, όχι τελευταία, πολύ καιρό το έχω ακούσει, μια διδασκαλία ότι ο Χριστός πέθανε από ασφυξία. Αυτό είναι εντελώς ανόητο και το λένε άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται ότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Αλλά και ιατρικώς είναι αποδεδειγμένο, γιατί αυτός ο οποίος πεθαίνει από ασφυξία δεν μπορεί να μιλήσει στο τέλος, ενώ ο Κύριος μίλησε ακριβώς λέγοντας «τετέλεστε», «ισχύρα σου, Πάτερ μου, παραδίδω το πνεύμα μου», και ξεψύχησε. Αυτός δεν είναι θάνατος ασφυξίας, αυτός είναι θάνατος αιμορραγίας. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Ο Ηλίας λοιπόν, προγραμματισμένος κι αυτός, προετοιμασμένος, πιο σωστά, συγγνώμη, λάθος η λέξη προγραμματισμένος, προετοιμασμένος από το Θεό, εκπαιδευμένος, κατηρτισμένος από το Θεό,
είναι έτοιμος πάντοτε και να ακούει τη φωνή του Θεού και να υπακούει στη φωνή του Θεού και να εκτελεί την διαταγή του Θεού. Αυτό είναι προετοιμασία. Προετοιμασία που κάνει ο Θεός, αλλά και δέχεται και ο άνθρωπος. Είναι καταρτισμός. Και ποιος είναι αυτός που ακούει πάντοτε όμως, όποτε του μιλήσει ο Θεός, όχι καμιά φορά, μερικές φορές, πολλές φορές, πάντοτε, είναι αυτός, όπως ομολογεί και ο Ηλίας, «Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγει, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε». Είναι αυτός που πάντοτε παρίσταται στην παρουσία του Θεού. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν κάνει άλλη δουλειά, είναι μοναχός, είναι καλόγερος, που δεν έχει άλλη δουλειά παρά μόνο να στέκεται στα γόνατα ή στην προσευχή. Δεν εννοεί αυτό ο λόγος του Θεού. Γιατί ο Ιησούς Χριστός μας είπε, εγώ σας στέλνω στον κόσμο, αλλά προσεύχομαι στον Πατέρα να σας φυλάξει από τον κόσμο. Και αυτός ο οποίος παρίσταται πάντοτε έμπροσθεν του Κυρίου είναι ο φυλατώμενος, ο υπερασπιζόμενος από τον Θεό, από τον κόσμο, τις επιθυμίες του κόσμου, τις αμαρτίες του κόσμου, την οδηγία του κόσμου, αλλά και τα έργα του κόσμου. Είναι αυτός δηλαδή που βρίσκεται πάντοτε, θα τολμούσα να πω τη λέξη αυτή, πάντοτε σε αγιασμό, σε καθαρότητα, όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός, όχι εξιδίας αυτού ικανότητος, αλλά εξιδίας αυτού μετάνοιας εξομολόγησης και κατανόησης με τα αισθητήρια γεγυμνασμένα τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ο Ηλίας ήταν ένας από αυτούς. Ήταν αυτός τον οποίο είχε διαλέξει ο Θεός. Και τον είχε διαλέξει ο Θεός για ένα μεγάλο έργο. Τόσο μεγάλο που ο Ηλίας δεν το είχε καταλάβει. Δεν το είχε αποκαλύψει ο Θεός. Σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, ο Θεός του αποκάλυπτε το έργο του μέσα από την ικανότητα που είχε εκπαιδεύσει ο Θεός τον Ηλία και διετήρησε ο Ηλίας, μέσα από την ικανότητα πάντοτε να προσέχει να ακούει τη φωνή του Θεού, πάντοτε να είναι έτοιμη η καρδιά του να υπακούει στη φωνή του Θεού και πάντοτε να είναι έτοιμη να εκτελεί τα διατάγματα του Θεού. Δηλαδή ένας άνθρωπος πιστός, αλλά και ένας άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν, του λέει σήκω τώρα και πήγαινε στα Σάρεπτά της Σιδώνος, εκεί έχω προστάξει μία χείρα να σε ταΐζει όσο καιρό χρειάζεται. Και ο Ηλίας άμεσα, γιατί απαραίτητο και αναγκαίο είναι η άμεση υπακοή, η καθυστέρηση στο να εκτελέσεις άμεσα το Λόγο του Θεού έχει συνέπειες. Αν καθυστερήσει λίγες μέρες θα έχει πεθάνει η χείρα και ο γιος της, θα έχει τελειώσει το αλεύρι και το λάδι. Όπως ακριβώς συνέβαινε και για τον ίδιο άλλωστε λόγο εξέλεξε ο Θεός και τον Ιωσήφ και τη Μαρία. Όταν μίλαγε ο Θεός τον Ιωσήφ, σήκω λέει κινδυνεύει το παιδί. Δεν είπε κάτσε να το σκεφτούμε. Πριν ξημερώσει έφυγε και σώθηκε ο Ιησούς. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί ο Θεός το λόγο του, το έργο του, το θέλημά του σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμελής ή διστάζει ή αμφιβάλλει ή αρνείται ή προβάλλει το θέλημά του πάνω από το Λόγο του Θεού. Με τέτοιους ανθρώπους δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός. Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε, γιατί η συνεργασία του Θεού δεν είναι μόνο να εργάζεται το έργο του Θεού ο άνθρωπος, αλλά η συνεργασία του Θεού είναι να εργάζεται και ο Θεός
το έργο του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο να δοξάζεται ο Θεός μέσα από τη ζωή του ανθρώπου, αλλά είναι και να ευλογείται ο άνθρωπος από το Θεό. Εάν πραγματικά ο Θεός θέλει να είναι υπερασπιστής σου, και μπορεί, αυτό εξαρτάται πρωτίστως από τον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά. Αν είναι έτοιμη η καρδιά του και η καρδιά ετοιμάζεται. Ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στις γνώσεις του, στη λογική του, στην εξυπνάδα του και επιμένει στις απόψεις του, είναι ιδιογνώμων. Και ο ιδιογνώμων άνθρωπος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Σε κάθε δρόμο του ο άνθρωπος είναι, ο ιδιογνώμων είναι ακατάστατος. Δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός μαζί του. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Παρά σε ελάχιστες εξαιρέσεις και εξαιρεστικές στιγμές που καταφέρνει ο Θεός να πετύχει τον άνθρωπο εκεί που τον θέλει. Όμως ο Θεός θέλει εμείς να εργαζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο, να ζούμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε εύκαιροι στον Θεό όποτε θα μας φωνάξει. Όταν λοιπόν του είπε σήκω και φύγε και πήγαινε στα Σαρεφτά, χωρίς καθυστέρηση ξεκίνησε και έφτασε σε προσδιορισμένο από το Θεό ραντεβού με τη χείρα. Όλα τακτοποιημένα. Δεν θα ψάξει να βρει τη χείρα. Ούτε η χείρα θα ψάξει να βρει τον Ηλία. Τη συνάντηση την έχει ετοιμασμένη ο Θεός. Και μάλιστα το timing που λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή ο χρόνος σε λεπτομέρεια, είναι ένα θαύμα προσδιορισμένος από το Θεό. Θυμάμαι, αδελφοί, όταν ήμουν στο Αίγιο, το είχα ζήσει αυτό και είχα θαυμάσει όχι μια μέρα και δυο, 3 χρόνια. Αυτό που λέω το timing του Κυρίου. Τότε ήταν να δημιουργήσει ο Θεός την Εκκλησία στο Αίγιο και έσωζε ψυχές. Αλλά τι γινότανε. Ερχόταν μια οικογένεια σπίτι, μιλάγαμε και ξαφνικά έλεγε η οικογένεια, τώρα πρέπει να φύγω. Να πας στην ευχή του Θεού, έφευγαν. Μόλις έβγαιναν από την πόρτα έμπαινε η άλλη οικογένεια. Καθόντουσαν 1 ώρα, 1/2 ώρα, 3/4, 2 ώρες, 3 ώρες. Ποτέ δεν έλεγα σε κάποιον τελειώσαμε ή να φύγουμε ή κάτσε. Είχα καταλάβει ότι ήταν το χέρι του Θεού από πάνω. Μόλις μου λέγανε φεύγουμε, τους έλεγα να πάτε στο καλό. Γιατί ήξερα ότι μέσα σε 1-2 λεπτά θα έρθει άλλη οικογένεια. 3 χρόνια, 2 χρόνια, όχι από τον πρώτο χρόνο, 2 χρόνια, 2,5 χρόνια συνέβη αυτό. Αλλά ο Θεός ενεργούσε θαυμαστά και με εκπαίδευε και εμένα, μου δίνει να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι να μην μπαίνεις μπροστά, ούτε λέγοντας φύγε, ούτε λέγοντας κάτσε. Να τα αφήνεις όλα στα χέρια του Θεού. Γιατί η ανθρώπινη λογική και το χειρότερο απ' όλα το ανθρώπινο συναίσθημα καταργεί την λεπτομέρεια με την οποία εργάζεται ο Θεός το έργο του. Χωρίς λοιπόν καθυστέρηση ξεκίνησε και ενώ έπαινε στην πύλη, λέει η Γραφή, είδε μία γυναίκα χείρα να μαζεύει ξύλα. Το πω μέσα. Και ως ήλθεν εις την πύλη της πόλεως, εκείνη τη στιγμή ειδού χείρα γυναίκα που συνάζει ξύλα. Δεν χρειάζεται να του πει ο Θεός να σου συστήσω τη χείρα που έχω ετοιμάσει και χείρα να σου συστήσω τον Ηλία. Αυτά δεν τα κάνει ο Θεός. Αλλά αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο που είναι επιμελής και υποτάσσει τη λογική του, τη γνώση του, την ικανότητά του, την εμπειρία του, τα συναισθήματά του, γνωρίζοντας με πίστη ότι όλα είναι κάτω από την κρατεά χείρα του Θεού. Δεν είναι εύκολο, αδερφοί. Δεν είναι εύκολο. Γιατί αυτή η λεπτομέρεια δεν ισχύει μόνο στο έργο του Θεού.
ισχύει στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία. Ποτέ δεν έχω πει σε άνθρωπο, έλα στην Κηφισιά. Γιατί ξέρω ότι αν τον φέρω εγώ θα κάνει ζημιά. Και ποτέ δεν έχω πει σε άνθρωπο, φύγε από την Κηφισιά. Γιατί ξέρω ότι αν φύγει θα γίνει ζημιά. Και πολλές φορές προσκαλώ ανθρώπους μια φορά και περιμένω να δω αν ο Θεός θα το ευωδώσει. Πολλές φορές δεν το ευωδώνει ο Θεός, δεν ανοίγει πόρτα και ξέρω ότι δεν είναι ακόμη ο καιρός. Και με υπομονή περιμένω και βλέπω γρήγορα όταν έρθει ο καιρός τα θαυμαστά αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να εμπιστευόμεθα τον Θεό σε λεπτομέρειες. Όχι μόνο εν γέννη στη ζωή μας, αλλά στις λεπτομέρειες της ζωής μας. Να είμαστε δηλαδή σαν ένα καράβι που δεν το οδηγούμε εμείς, δεν έχουμε εμείς το τιμόνι, όπως ακριβώς το πλοίο μέσα στο οποίο μπήκε ο Παύλος φυλακισμένος, το οποίο έπεσε σε τρικυμία, κανένας δεν το οδηγούσε, εφαίρετο υπό των ανέμων, αλλά το χέρι του Θεού τον έφερε την κατάλληλη στιγμή στη Μάλτα. Και η Μάλτα, αν δείτε το χάρτη, είναι ένα νησάκι, μια κουκιδίτσα το σιδά μέσα στη Μεσόγειο. Ποιος οδήγησε το καράβι? Ο Κύριος. Και είναι καταπληκτικός καραβοκύρης στη ζωή μας. Όταν όμως αρχίζουμε και το ψάχνουμε το πράγμα, σημαίνει ότι χάνουμε την εμπιστοσύνη μας και χάνουμε και τη βοήθεια του Θεού και την παρουσία του Θεού. Αρχίζουμε και το ψάχνουμε να καταλάβουμε, να διακρίνουμε, να μην μας κοροϊδέψουν, να μην τους κοροϊδέψουμε, να μην την πάθουμε. Και αντί να προσευχόμαστε, ψάχνουμε. Τα χάνουμε όλα. Όλα τα χάνουμε. Το τονίζω, όλα τα χάνουμε. Ο Θεός δεν θέλει τη σκέψη μας, αν και τη θέλει, την προσευχή μας όμως θέλει πριν από τη σκέψη μας. Για την προσευχή μας αληθινά με πίστη. Όχι Κύριε κάνε αυτό που εγώ θέλω. Όχι να δίνουμε εντολή στον Κύριο. Ούτε να του λέμε αποκάλυψέ μου Κύριε για να καταλάβω. Δεν είναι δούλος μας, είναι Κύριος. Και μακάρι να είναι πάντοτε ο Κύριος μας, αλλά και ο Θεός μας. Και ο Θεός εκπαιδεύει τους ανθρώπους που θέλουν να είναι μαθητές. Εάν δεν αποφασίσεις να είσαι μαθητής, αλλά θέλεις να γίνεις δάσκαλος, δεν μπορεί να σε εκπαιδεύσει ο Θεός. Και ο μαθητής, ξέρετε τι κάνει στην τάξη, δεν μιλάει, ακούει, προσέχει, διαβάζει, μελετάει και έτσι εκπαιδεύεται. Αυτός της. Υπάρχουν όμως κάτι μαθητές στην τάξη που είναι επιπόλαιοι. Κύριε, εγώ. Τι είναι, δεν κάνουν για τίποτα. Τι ωραίο, αντί να λες εγώ, να λες εσύ Κύριε. Χαίρεται ο Θεός. Και έρχεται πιο κοντά σου ο Θεός. Και πιο κοντά σου ο Θεός. Και ο Χριστός είναι ένας τέλειος δάσκαλος, αλλά και ένας υπέροχος μαέστρος που κατευθύνει όλη την ορχήστρα, όλη την ανθρωπότητα. Διάβαζα σήμερα και χάρηκα πάρα πολύ εκεί που καθόμουν στο κατόι, ότι ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού και είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εκ του τόπου της κατοικήσεως αυτού θεωρεί πάντα στους κατοίκους της γης. Όλους τους ανθρώπους, κάθε έναν ξεχωριστά και όλους μαζί. Σε αυτό λοιπόν το υπέροχο ραντεβού που είχε κανονίσει ο Κύριος, ο Ηλίας κατάλαβε, γιατί τότε οι χείρες όπως και τώρα έχουν διαφορετική ενδυμασία, δεν ξέρω αν φοράγανε μαύρα τότε, αλλά φαινόταν η χείρα από την ενδυμασία της. Φωνάζει για να δοκιμάσει, φέρε μου λίγο νερό να πιω. Δηλαδή θα μ' ακούσει? Και είναι πολύ σημαντικό αδερφοί να δοκιμάζουμε αν η καρδιά είναι ετοιμασμένη όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, τουλάχιστον σε σχέση με το έργο του Θεού με ανθρώπους. Δοκίμασε πριν
πεις πιο πολλά πράγματα. Δοκίμασε πρώτα να δεις, είναι έτοιμη η καρδιά του ή δεν είναι. Είναι έτοιμη η καρδιά της ή δεν είναι. Θα μου φέρεις λίγο νερό να πιω. Αν δεν ήταν η προσδιορισμένη από το Θεό χείρα, θα του λέγε, για παράτα με, δεν βλέπεις που μαζεύω ξύλα. Αλλά επειδή ήταν αυτή η χείρα που ο Θεός είχε προσδιορίσει, του λέει να πάω. Όταν ξεκίνησε να πάει, αμέσως της φώναξε. Και όταν έρθεις, φέρε μου και λίγο ψωμί να φάω. Και εκεί η χείρα άνοιξε την καρδιά της. Τον γνώρισε ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Ζει Κύριος ο Θεός σου. Ζει ο Θεός τον οποίον πιστεύεις. Αλλά μάθε ότι έχω λίγο αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι στο ρογείο. Τέλειωσε. Προσδιορισμένη μέρα, ώρα, πριν ψήσει ακόμη, ενώ μάζευε τα ξύλα. Τέλειος είναι ο Θεός, αδελφοί. Τέλειος. Και τώρα ξέρεις τι κάνω. Παρά να μαζέψω λίγα ξύλα, να ψήσω μια λαγάνα, μια πίτα, να φάω εγώ και ο γιος μου, τελειώσαμε και αύριο να πεθάνω. Και ο Ηλίας της λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Κατάλαβε ότι είναι προγραμματισμένη, είναι εκπαιδευμένη, είναι προετοιμασμένη, είναι φτιαγμένη η καρδιά της. Το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ούτε το ρογείον του αλέου θέλει ελαττωθεί έως της ημέρας όπου ο Κύριος θα δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Εσύ όμως πήγαινε φτιάξε πρώτα μια μικρή πίτα για μένα, πρώτα για μένα, και ύστερα το υπόλοιπο φτιάξτο για σένα και για το παιδί σου. Και αν υπακούσεις, τότε το πρόσωπο σου δεν θα διάσει και το ρογείο του ελαίου δεν θα κενωθεί. Πρώτα στον Κύριο, αδέλφοι. Πρώτα προσευχή. Πρώτα αφιέρωση. Πρώτα δοξολογία. Πρώτα θυσία και προσφορά. Και ύστερα κάτσε και σκέψου τι θα κάνεις. Πρώτα. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πρώτα. Πριν από οτιδήποτε, σημαντικό ή ασήμαντο, φέρε στο μυαλό σου το όνομα του Χριστού. Προσευχή σου πρώτα. Ύστερα σκέψου και θα σε φωτίσει ο Θεός να αποφασίσει σωστά. Αλλά μην το κάνεις με αμέλεια, με επιμέλεια και με πίστη. Με εμπιστοσύνη ότι ο Θεός ξέρει. Και μην βιάζεσαι, περίμενε. Μην επηρεάζεσαι από αυτό που σ' αρέσει, γιατί πιθανότατα ο Κύριος έχει κάτι που είναι πολύ πιο ωραίο για Αυτόν και για σένα, από αυτό το οποίο εσύ έχεις εκλέξει. Και όταν τ' άκουσε αυτό η προετοιμασμένη από το Θεό, διατεταγμένη χωρίς να το ξέρει από το Θεό χείρα, ξέρετε τι είπε, αμήν, αμήν. Δεν πονηρεύτηκε, δεν έχει πονηρά καρδία απιστίας. Έλα τώρα το τελευταίο θα σου δώσω και πρώτα μάλιστα. Θα μου λείψει, θα μου λείψει. Δώστο στο Θεό και αυτό που δίνουμε στο Θεό ποτέ δεν μας λείπει, αδερφοί. Ξέρετε ποιο μας λείπει? Αυτό που σπαταλάμε. Αυτό που θα σπαταλήσεις με τη λογική σου, για την απόλαυσή σου, με την πονηριά σου, θα πάω να κάνω μία επένδυση και θα βγάλω λεφτά. Αυτό σου λείψει. Αυτό δεν θα σου βγει. Και άμα σκέφτεσαι και πονηρά λίγο, δεν θα σου βγει. Αυτό όμως που προσεύχεσαι και δίνεις πρώτα στο Θεό, αυτό και θα το έχεις και θα σου περισσεύει. Αμήν. Έτσι είναι, αδελφοί, ο νόμος ο πνευματικός, ο νόμος του Θεού. Δεν μπορούμε να το ξεπερνάμε, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Εφόσον είναι γραμμένο, αυτό θα γίνει. Και ο Ηλίας έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί γιατί το πιθάρι δεν άδειαζε και το ρογείο δεν είναι καινούτο.
και είχαν ψωμί και τρώγανε και αυτός και χορταίνανε και η οικογένειά της όλοι και το παιδί της. Δηλαδή δεν ήταν μόνο για τον Ηλία, άντε και για τη χείρα, άντε και για το παιδάκι, ήταν για όλες τις ανάγκες της χείρας. Αλλά ο Θεός θέλει να ανταμείψει τώρα τη χείρα και θέλει να της φανερώσει ότι πραγματικά ο Ηλίας είναι άνθρωπος του Θεού και πραγματικά ο λόγος του Ηλία είναι λόγος Θεού. Θέλει να την ανταμείψει με αποκάλυψη, με φανέρωση, αλλά και με ευλογία. Γιατί στάθηκε πιστή, αν και ειδωλολάτρησα, αν και σε άγνοια, στάθηκε πιστή στο Λόγο του Θεού. Και πώς θα την ανταμείψει? Με το να αρρωστήσει το παιδί της. Τι παράξενος είναι ο Θεός, παράδοξος είναι. Παράδοξος είναι. Αλλά αυτή η αρρώστια δεν είναι προς θάνατον, είναι για τη δόξα του Θεού και είναι και για να αλλάξει Θεούς η χείρα από τα είδωλα στον αληθινό Θεό. Είναι δηλαδή να κάνει σωτηρία, θα λέγαμε σήμερα, στην ψυχή της. Να τη φέρει στην αλήθεια, στον αληθινό Θεό. Όταν λοιπόν η χείρα είδε το παιδί της άρρωστο, ήταν τόσο άρρωστο που πέθανε. Και έτρεξε κατευθείαν στον Ηλία και του είπε «Άνθρωπε του Θεού, άνθρωπε του Θεού, έφερες σε ανθύμηση τις αμαρτίες μου». Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι οι αμαρτίες στην ειδωλολάτρησα ήταν γνωστές. Όλοι οι άνθρωποι αδερφοί γνωρίζουν τι είναι καλό και τι κακό, είτε ξέρουν είτε δεν ξέρουν, γιατί υπάρχει η φωνή του Θεού μέσα σε όλους τους ανθρώπους που είναι η συνείδησή τους. Γι' αυτό και ο Θεός γράφει, ο Λόγος του Θεού περιγράφει ότι και αν δεν ξέρουν οι άνθρωποι το νόμο ή το Λόγο του Θεού, δεν χάνονται, αλλά σώζονται, τους σώζει ο Θεός χρησιμοποιώντας τη συνείδησή τους και τους διαλογισμούς τους. Ξέρουν από τη συνείδηση, εκτός αν είναι και καυτηριασμένοι από την αμαρτία, ξέρουν τι είναι το καλό, ξέρουν και οι πιο άγριοι άνθρωποι και οι πιο απολύτιστοι ότι αν πάρουν τη γυναίκα του άλλου ανθρώπου είναι αδικία, αν πάρουν την ασπίδα και το δόρυ του άλλου ανθρώπου είναι κλοπή, και με τους διαλογισμούς, με το λογισμό τους πρέπει τώρα ή να υπακούσουν στη φωνή της συνείδησης ή να μην υπακούσουν, οπότε βρίσκονται σε αμαρτία. Ήρθες άνθρωπε του Θεού να θανατώσεις τον Υιόν μου φέρνοντας σε ενθύμηση τις αμαρτίες μου? Αλλά και ο Ηλίας δεν ήξερε περί τίνος πρόκειται και είπε δώσε μου το γιο σου. Τον πήγε πάνω στο ανώγιο που έμενε και προσευχήθηκε στο Θεό. Κύριε Θεέ μου, το γιο αυτινής της γυναίκας που με φροντίζει τόσο καιρό, τι τον παίρνεις? Θανατώνεις το γιο της? Τι είναι αυτό το πράγμα? Σε παρακαλώ πολύ, θεράπευσέ τον, ανάστησέ τον. Μ' αρέσει όμως η πίστη του Ηλία. Μα είναι νεκρός τώρα. Τι ζητάς από το Θεό? Η πίστη δεν στηρίζεται στο αδύνατο των ανθρώπων, αλλά στηρίζεται στην παντοδυναμία του Θεού. Δεν λέει αφού πέθανε, τι να κάνουμε τώρα, να σε παρηγορήσω? Όχι. Πάει στο Θεό και λέει Κύριε Θεέ μου, αυτό δεν είναι καλό. Αυτή η γυναίκα με φροντίζει και πέθανε ο γιος της. Και αρχίζει έναν αγώνα προσευχής. Ξαπλώνει απάνω στο παιδί 3 φορές. Και την 3η φορά ανασταίνεται το παιδί της χείρας. Εισήκουσε Θεός της προσευχής του Ηλία. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι και υποσχέσεις αν υπάρχουν, ο Θεός θέλει την προσευχή μας. Θυμάμαι τον Ισαάκ, ο οποίος είχε υποσχέσεις από το Θεό.
ότι το σπέρμα του Αβραάμ θα ευλογηθεί, με το σπέρμα του Αβραάμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Δηλαδή θα γεννήσει ο Ισαάκ, ο Αβραάμ θα γεννήσει ο Ισαάκ κλπ. Κλπ. Αλλά η γυναίκα του Ισαάκ, τα Ρεβέκα, ήταν στήρα. Και 20 χρόνια δεν έκανε παιδί. Και ο Ισαάκ τι έκανε? Προσεύχομαι, Κύριε, σε σένα επί το λόγο σου να δώσεις παιδιά στη γυναίκα μου. Και έδωσε δίδυμα. Αλλά σαν απάντηση προσευχής. Και θέλω να τονίσω κάτι, αδερφοί. Ό,τι παίρνεις για να είναι δικό σου, να είναι απάντηση προσευχής. Απάντηση της προσευχής σου με πίστη, όχι με απιστία. Με απιστία, με αμφιβολία δεν θα πάρεις τίποτα. Με πίστη θα τα πάρεις όλα. Εάν θέλεις να πάρεις, αν θέλουμε να πάρουμε, πρέπει να εξητούμε. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Όχι εις τους σκεπτωμένους, εις τους απελπισμένους, εις τους φοβισμένους. Δεν λέω ότι δεν θα απελπιστούμε, δεν θα φοβηθούμε. Την πίστη μας μη χάσουμε. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, την πίστη μου τη διετήρησα. Έτσι και ο Ηλίας την πίστη του τη διετήρησε. Άντε ήρθε τρομακτική δυσκολία. Την πίστη του τη διατήρησε. Το να πιστεύω όταν όλα πάνε καλά είναι εύκολο. Πιστεύω, πιστεύω. Πιστεύω ότι αύριο θα έχω να φάω, αφού δουλεύω, αφού έχω και καταθέσεις στην τράπεζα, βέβαια θα φάω. Αλλά να πιστεύεις ότι θα φας αύριο όταν δεν έχεις μια δραχμή, αυτό είναι πίστης. Αυτό είναι πίστης. Και το έφερα σαν παράδειγμα τα χρήματα. Τα χρήματα είναι το λιγότερο. Όλες οι λεπτομέρειες της ζωής μας εκπληρώνονται όταν με πίστη προσευχόμεθα, όπως λέει ο Χριστός, όταν προσεύχεστε με πίστη, ό,τι ζητήσετε θα το λαμβάνετε. Ο Ηλίας λοιπόν δεν έχασε την πίστη του. Δεν είπε τώρα πέθανε, πάει, τέλειωσε. Αλλά είπε όχι, και αν πέθανε, ο Θεός είναι δυνατός να τον αναστήσει. Και αν έγινε ό,τι έγινε, ο Θεός είναι δυνατός να το διορθώσει. Και πράγματι εισήκουσε την προσευχή της πίστης του ο Θεός, ανέστησε το παιδί, το παρουσίασε στη μητέρα του και ολοκληρώθηκε το σχέδιο του Θεού. Η χείρα που τον έθρεψε, όχι μόνο πίστεψε στο λόγο του, αλλά έγινε και πιστή στο Θεό. Τώρα ομολογεί, γνωρίζω εκ τούτου ότι πρώτον εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού και δεύτερον ότι ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια. Ενώ στην αρχή τι είπε? Ζει Κύριος ο Θεός σου, ο δικός σου ο Θεός ζει. Αλλά εγώ δεν μπορώ, έχω λίγο αλεύρι και λίγο νερό και λίγο λάδι. Τώρα όμως τι είπε? Άλλαξε. Άλλαξε η καρδιά της, άλλαξε η νοοτροπία της, άλλαξε η πίστη της και είπε ξέρω ότι εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού. Πρώτον, αναγνωρίζω ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Και δεύτερον, ότι ο λόγος στο στόμα σου είναι λόγος Κυρίου και αλήθεια. Όπως είπε κάποτε ο Νικόδημος, όταν πλησίασε διανυκτός τον Χριστό, του είπε «Εξεύρω ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, γιατί? Διότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τα σημεία αυτά τα οποία εσύ κάνεις αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Ολοκληρώθηκε το έργο του Θεού. Τώρα θα μείνει πολλές μέρες. 3,5 χρόνια περίπου θα μείνει εκεί ο Ηλίας. Αλλά πια έχει να κάνει με μια χείρα που είναι πιστή και με μια χείρα που δέχθηκε τον αληθινό Θεό στη ζωή του, στη ζωή της. Και με έναν δούλο, ο οποίος τώρα θα περιμένει με υπομονή πότε θα του μιλήσει ο Κύριος για να σηκωθεί και πάλι να φύγει και να πάει εκεί που ο Θεός θα τον στείλει. Ήθε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να μας εκπαιδεύει
αλλά και εμείς μαθητές να εκπαιδευόμαστε στο Λόγο Του, με το Λόγο Του, με τη δύναμη του Πνεύματός Του του Αγίου, με την προετοιμασία Του, αλλά και εμείς με την υπακοή μας και με την πίστη μας. Αμήν.